όσο η πολιτική και η ιστορική ευθύνη αποδίδεται με τρόπο γενικό, με χαρακτηρισμούς που χωρούν εκτεταμένες κοινωνικές ομάδες, η ευθύνη τελικά δεν καταλογίζεται. Δείτε τι συνέβη με τους δοσύλλογους της κατοχής. Δεν κατονομάστηκαν και έτσι μετά την εγκληματική τους προδοσία γεννήκανε ευυπόληπτα μέλη της μεταπολεμικής Ελλάδας, χωρίς να ξεχνούν βέβαια την παλιά τους δράση. Και τους ξανασυναντάμε το 1963 στο Λαμπράκι, το 1965 στον Πέτρουλα, το 1967 σαν πυλώνες της Χούντας και τους γιους τους άξιους συνεχιστές και συνδετημόνες προστατευόμενους συγκεκριμένης υπουργού της κυβέρνησης του 2004. Δείτε τι συνέβη επί Χούντας. Οι χαφιέδες δεν κατανομάστηκαν. Οι καλύτερα ελάχιστοι χαφιέδες ταυτοποιήθηκαν. Άλλοι συνέχισαν ανενόχλητη τη δράση τους μέσα σε ένα σύστημα που τελικά δεν αποχουντοποιήθηκε ποτέ. Αφού η χθεσινή Τραμπούκη σήμερα είναι αρχηγή κόμματος, αφού η χθεσινή Τσεκουροφόρη σήμερα έχουν δεσπόζουσα θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θα αναγκαστώ να μιλήσω για μια ευθύνη άλλου τύπου. Μια ευθύνη σαφώς πολιτική, σαφώς ιστορική, σαφώς κατά την άποψή μου στα όρια της προδοσίας του λαού μας, αλλά που έχει ονοματεπώνυμο. Δεν θα διαφωνήσω ότι φταίει το σάπιο πολιτικό σύστημα. Δεν θα διαφωνήσω και με τους συντρόφους του ΚΚΕ ότι φταίει ο καπιταλισμός που παράγει αυτά τα φαινόμενα. Όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τούτα τα μέτρα και τα προηγούμενα για να περάσουν κάποιοι τα έχουν υπογράψει. Τα μνημόνια κάποιοι, διαβασμένοι όχι, αυτό με αφήνει παγερά διάφοροι, κάποιοι τα υπέγραψαν. Τον ξαφνικό θάνατο χιλιάδων εργαζομένων κάποιοι τον υπογράφουν. Το πραξικοπηματικό μαύρο στις οθόνες κάποιοι το υπέγραψαν. Την διάλυση της υγείας κάποιοι την υπέγραψαν και την υπογράφουν. Κάποια στιγμή και στην πατρίδα μας θα πρέπει να μιλήσουμε και για την προσωπική ευθύνη. Για την προσωπική πολιτική ευθύνη του κυρίου Βενιζέλου, για τον οποίο ανασύρωνα μόνο παράδειγμα, το κούρεμα το οποίο είχε καταστροφικές επιπτώσεις στα ταμεία, στους μικροκαταθέτες, ακόμη και στην κυπριακή τραγωδία. Για την προσωπική ευθύνη του κυρίου Στουρνάρα, του εκπροσώπου μόνο των τραπεζών, καθώς δεν απολαμβάνει τη θεσμική ιδιότητα του αιρετού που οδηγεί την κοινωνία στα βράχια και την οικονομία στο τέλημα. Για την προσωπική ευθύνη του κυρίου Καψή. Αυτά θα τα πούμε και μεθαύριο, που μετέτρεψε τη δημόσια τηλεόραση στο πειρατικό του καπετάν Μπόμπολα. Για την προσωπική ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος γόνος πιστός της εκτροπής δεν κατηγορείται μόνο για πολιτική εκτροπή, αλλά για την εκτροπή της ζωής και αξιοπρέπειας χιλιάδων ανθρώπων στο βωμό των εντολών που λαμβάνει από αυτούς που με οικογένεια και συνέχεια και συνέπεια υπηρετεί. Και βέβαια για προσωπική ευθύνη του ενορχιστρωτή αυτής της πολιτικής παρέας, η οποία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της συμμορίας της καταστροφής, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος μας Αλέξης Τσίπρας για προσωπική πολιτική ευθύνη του κυρίου Σαμαρά. Πριν 2 χρόνια, από τούτο το βήμα, είχα καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Δημόσιου Χρέους. Μια ιστορία που φυσικά και τα κόμματα της εξουσίας δεν την αποδέχτηκαν για πολλούς λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους υπήρξε ότι αυτός ο έλεγχος θα έδινε ονοματεπώνυμα, θα έδινε πράξεις ή σκόπιμες παραλήψεις συγκεκριμένων ανθρώπων σε συγκεκριμένα υπουργεία, συγκεκριμένες στιγμές προς όφελον συγκεκριμένων συμφερόντων. Σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία δεν αποτελούν απλώς σοκ και δέος, αλλά ένα βαθύ και προμελετημένο έγκλημα, η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Σήμερα έχουμε ανάγκη από μια προσωπική πολιτική δέσμευση. Καμιά προσπάθεια συμψηφισμού των υποθέσεων με στόχο τον μηδενισμό του κοντέρ δεν θα υπάρξει ούτε καν σαν σκέψη. Με την πολιτική υποχρέωση, το ηθικό καθήκον που με αντιστοιχεί σαν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Αριστεράς, δεσμεύομαι ότι αυτά τα εγκλήματα θα προσπαθήσω να μην μείνουν ατιμόρυτα. Να μην θαυτούν όπως αυτά που διέπραξαν οι προκάτοχοι ή οι πρόγονοι αρκετών από αυτούς που σήμερα υπογράφουν με μόνο κύρος αυτό που έχει ένας εντολοδόχος. Ο καθής και τα όπλα του. Ο εκβιασμός, ο φόβος, η καταστολή, τα δικά σας όπλα. Η κάθαρση και η απόδοση δικαιοσύνης, τα δικά μας όπλα. Η δε τιμωρία, προϋπόθεση της κάθαρσης, σαφώς δεν αποτελεί όπλο σε προσωπική φαρέτρα, αλλά το όπλο του λαού μας, το οποίο σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές το ενεργοποίησε. Όταν ο λαός είναι εχθρός, όταν η μετανάστευση είναι ευλογίδια των τόπων, όταν θέλετε χίτες λυσσασμένους για να γαυγίζουν, όταν τα νομικά πραξικοπήματα είναι ο παρθενών της συγχρόνου Ελλάδας, τότε η προσωπική δέσμευση ενέχει την πολιτική θέση της μεγαλύτερης πολιτικής δέσμευσης και η πραγματοποίησή της μετατρέπεται σε κορυφαία πολιτική πράξη. Σας ευχαριστώ.